Αγία Όσιο Μάρτυρας Θεοδοσία. Καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη και γεννήθηκε από γονείς πλούσιους και ευσεβείς στα χρόνια του αυτοκράτορα Θεοδόσιου. Σε ηλικία 7 ετών, αφού έμεινε ορφανή από πατέρα, μπήκε σε μοναστήρι και μετά από λίγο εκάρη μοναχή. Μετά τον θάνατο και της μητέρας της, αφού πούλησε και μοίρασε στους φτωχούς τα υπάρχοντά της και απαλλάχτηκε έτσι από τις γήινες φροντίδες, επιδόθηκε με μεγαλύτερο ζήλο στην απόκτηση της τελειότητας και των μοναχικών αρετών και ασκήθηκε στη μονή της. Όταν ανέβηκε στον αυτοκρατορικό θρόνο ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος, εξαπολύθηκε άγριος διωγμός εναντίον των εικονόφιλων και των ιερών εικόνων. Ο δε Πατριάρχης Γερμανός, στερεός προμαχώνας της Ορθοδοξίας μας, εκδιώχθηκε και αντικαταστάθηκε από τον εικονομάχο Αναστάσιο. Κατά την έναρξη του διωγμού διατάχθηκε η καθαίρεση, η καταστροφή της εικόνας του Χριστού, η οποία βρισκόταν στη Χαλκή Πύλη. Τότε η Θεοδοσία, επικεφαλής των καλογριών και άλλων γυναικών, όρμησε μαζί με τις άλλες καλόγριες και γυναίκες και έριξαν από την κινητή σκάλα τον σπαθάριο που ανέβηκε για να καταστρέψει την εικόνα και με πέτρες και ξύλα επιτέθηκαν κατά του Πατριαρχείου. Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, ο Πατριάρχης Αναστάσιος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Πατριαρχείο. Η στρατιωτική δύναμη που επενέβη, άλλες μεν από τις γυναίκες τις σκότωσε, άλλες δε, μεταξύ των οποίων και τη Θεοδοσία, τη συνέλαβε. Και από τις συλληφθήσεις γυναίκες, άλλες τις ελευθέρωσαν, άλλες τις έκλεισαν στις φυλακές και άλλες τις έστειλαν στην εξορία. Την Αγία Θεοδοσία μας, αφού την κακοποίησαν, την οδήγησαν στην τοποθεσία του Βοός και την κατέσφαξαν αφού διαπέρασαν τον λαιμό της με κέρατο κρυού. Το τίμιο λείψανό της ενταφιάστηκε στη Μονή Δεξιοκράτους. Πολλά άλλα θαύματα επιτελούσε στους πιστούς που προσέρχονταν σε αυτήν με πίστη και ευλάβεια. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.